Πεθάμεστε να σας δώσω την επιστροφή μου, να έχετε πιο άμεση επικοινωνία. Όχι, έχετε, όχι, Σπύρο, κύριε... δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, πείτε μας. Κύριε Κούγια, αναβλήθηκε εκεί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους υπολείπους τελεστές της εκπομπής σας. Με συνεννόηση που είχα πριν από λίγο, με τους υπευθύνους και αρμοδίους υπαλλήλους της Αγγελίας Αθηνών, διαπιστώσαμε από κοινού ότι η υπόθεση του κ. Σφακιανάκη δεν είναι δυνατόν να εκδικαστεί σήμερα, διότι δεν περιλαμβάνεται στις υποθέσεις που σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση επιτρέπεται να εκδικαστούν. Οπότε ουσιαστικά ανεβλήθη αορίστως και πιθανολογώ ότι θα γίνει μετά το Μάρτιο του 2021. Εκεί πιθανολογώ ότι θα προσδιοριστεί. Εκείνο που θέλω, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι όχι δια τηλεφώνου αλλά δια ζώσης, και έχω νιώσει την ανάγκη να το πω κατ' επανάληψη, και δυστυχώς δεν ήμουν παρόν όταν εισήχθη για πρώτη φορά προς εκδίκαση και λόγω του κολλήματός μου του δικαστηρίου που είχα στην Κομωτινή ανεβλήθη η εκδίκαση για σήμερα. Μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση η συμπεριφορά συγκεκριμένων αστυνομικών, όχι ακριβώς αυτών που το συνέλαβαν. Για έναν εξ αυτών υπάρχουν συγκεκριμένα παράπονα, γιατί φαίνεται σαν να γνώριζε κάτι και στοχευμένα ουσιαστικά προσπάθησε να καταξευτελήσει τον κύριο Σφακιανάκη, τον κατέβασε σχεδόν δια της βίας από το αυτοκίνητό του και ακολούθως έκανε στοχευμένο έλεγχο. Και επίσης εκείνο που με έχει σοκάρει είναι η διαπόμπευση του κύριου Σφακιανάκη με τη δημοσιοποίηση του ονόματός του από τη νύχτα από την αστυνομία και ακριβώς και των κατηγοριών που αντιμετώπιζε πριν καν στεγνώσει το μελάνι της απολογίας του. Και αυτό που συνέβη την επομένη, όταν με εντελώς προκλητικό τρόπο, λες και πρόκειτο για ένα εγκληματία, τον οδήγησαν σιδηροδέσμιο μπροστά σε όλες τις τηλεοράσεις για να τον ξεφτυλίσουν. Γιατί ο λόγος που οι αστυνομικοί τοποθετούν χειροπέδες στα χέρια των κατηγορουμένων να μην δραπετεύσουν. Δεν είναι για κανένα λόγο. Οι χειροπέδες δεν παίρνουν για να διαπομπεύεται ένας κατηγορούμενος, ούτε για να δείχνει η αστυνομία ότι δήθεν δεν υπολογίζει ανθρώπους, αν είναι διώσια πρόσωπα, αν είναι διάσημα πρόσωπα. Εδώ όμως είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ούτε πρόκειται να δραπετεύσει. Κύριε Κούγια, κύριε Κούγια. Ούτε δεν κάνει ένα επικίνδυνο πρόσωπο να επιτεθεί σε κανέναν. Σπύρο, με ακούει ο κύριο Κούγια. Ένα λεπτό να τελειώσω. Και μετά να μου κάνετε το ερώτημα. Γιατί δεν ακούτε τα ερωτήματά σα, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, εγώ να τελειώσω αυτή την τοποθέτησή μου. Θα σα παρακαλέσω να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Δεν τοποθετούμε λοιπόν χειροπέδα σε κάποιον. Για κάποιον. Για πρόσωπο. Αλλά για όποιον. Τοποθετούμε. Προβλέπεται στου κανονισμού. Όμως αυτό γίνεται για να μην δραπετεύσει κάποιος ο οποίος είτε οδηγείται στο δικαστήριο, είτε οδηγείται στην εισαγγελία, είτε μετάγεται από μια φυλακή σε άλλη, επειδή έχουν συμβεί πολλά, αλλά κυρίως όταν πρόκειται για επικίνδυνες προσωπικότητες. Ναι. Όταν έχεις τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα γενικώς για βίαιες συμπεριφορές εις βάρος ανθρώπων. Μπορεί να κάνει τοποθετήσεις πολιτικές, μπορεί να κάνει τοποθετήσεις κοινωνικές. Μπορεί να λέει οτιδήποτε, αλλά δεν έχει επιτεθεί απέναντι σε κανέναν. Και του βάζεις χειροπέδες για να τον διαπομπεύσεις και να δείξεις ότι δήθεν η αστυνομία δεν υπολογίζει ούτε ονόματα, ούτε δύναμη προσωπική, ούτε κοινωνική θέση. Αυτό είναι παράφραση της πραγματικότητας. Αυτό είναι ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά εκ μέρους της αστυνομίας. Μπορεί να μ' ακούσει ο κύριος Κούγια, Σπύρο. Επειδή κατ' επανάληψη το έχω δει και με ό,τι σημαίνει η παρουσία μου σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι δικηγόρος και έχω τη δύναμη να το πω. Μεταφέρω εγώ τα ερωτήματα. Όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ, με διακόπτε γιατί θα φύγω. Άρα μ' ακούτε, κύριε Κούγια. Αν θέλετε λοιπόν, μετά θα το υποβάλλετε. Κρατήστε το στο μυαλό σας και να το υποβάλλετε. Εντάξει τότε. Εγώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή η συμπεριφορά, όπως και η συμπεριφορά ενός κυρίου που περιφέρεται στα κανάλια ως συνδικαλιστής. Δεν ξέρω αν έχει υπηρετήσει ο αστυνομικός πουθενά, γιατί εγώ το βλέπω συνέχεια να συναντάται σε διάφορα μέρη με κάποιους δικηγόρους που κάνουν τους δικηγόρους ενώ δεν έχουν άδεια. Και να συζητάνε άλλα θέματα. Και να φέρεται ότι και να διατυμπανίζει γεγονότα τα οποία μόνο αυτός που γνωρίζει τη δικογραφία πρέπει να τα γνωρίζει, κάτι που είναι και παράνομη πράξη, το να αναφέρει σε δικογραφία που δεν έχει αρμοδιότητα να την γνωρίζει. Είναι πραγματικά παράνομη συμπεριφορά. Εγώ θα συστήσω στον κύριο Σφακιανάκη να μιλήσουμε με το συγκεκριμένο αξιωματικό που είναι πρόεδρος των αξιωματικών της αστυνομίας, γιατί έχει παραβεί τον νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων,
Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει το περιεχόμενο τη δικογραφία. Επίσης δεν είναι δυνατόν καλά, να γνωρίζει τίποτα από τα απόρριτα έγγραφα που αφορούν την επί 17 χρόνια. Χορήγηση αδείας οπλοφορίας στον Φέκια Μέκη. Δεν με ακούτε και δεν μπορώ. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος για τους δικούς του λόγους και μάλλον για την προσωπική του πελατεία σαν καταληστής έκανε αυτά θέλω που έκανε. Λίγο να μ' ακούσεις. Σας το λέω ευθέως θα την αντιμετωπίσει στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η εισήγηση του κ. Βαγενάκη. Αν το κάνει ο ίδιος δεν υπάρχει. Ποιο είναι το ερώτημα. Ωραία. Σας ακούει ο κ. Αρχικά, αρχικά να ξεκινήσω από το θέμα. Ναι, ποιο είναι το ερώτημα. Το θέμα της αστυνομίας και το πώς φέρθηκα στον Νότσο Βαγενάκη. Δεν ακούγεστε. Δεν ακουγόμαστε. Ορίστε, κύριε, δεν πρόεδρε, ακούω, κύριε Πρόεδρε, ακούστε με. Ναι. Αρχικά λοιπόν, εμείς στο αστυνομικό. Ποια κύριε υποβάλλει το ερώτημα. Η κυρία Σκορδά είναι. Δεν σας ακούω καθόλου, κυρία Σκορδά, ένα λεπτό. Κύριε Κούγια, τώρα με ακούτε. Ναι, σας ακούω τώρα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, επελαχίστω, αλλά σας ακούω. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς από το αστυνομικό ρεπορτάζ που είχαμε εδώ στον Αντένα, από τον δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, είχαμε τις εξής πληροφορίες. Ότι ο κύριος Φακιανάκης ήταν πολύ ευγενικός, του ζητήθηκε να γίνει ο έλεγχος γιατί στην θέση του συνοδηγού υπήρχε το όπλο, το τσαντάκι τέλος πάντων και γι' αυτό το λόγο κάνανε τον έλεγχο, αλλά ήταν πολύ ευγενικός, δεν υπήρχε κανένα θέμα και για πρώτη φορά ακούμε ότι του ζήτησαν να βγει έξω, ότι έγινε ολόκληρη φασαρία. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα στοιχεία που είχαμε από το ρεπορτάζ από δημοσιογράφο ήταν αυτά, ότι όλα κύλησαν πολύ ομαλά και ίσα ίσα τονίστηκε και η ευγένεια του κύριου Σφακενάκη, ευγένεια δική μου λέξη, ότι ήταν τέλος πάντων πολύ συμβιβαστικός, ότι έκανε αυτά που, ναι, αυτά που του ζητούσαν οι αστυνομικοί. Δεν ισχύει πια αυτό, εσείς λέτε κάτι άλλο τώρα, για πρώτη φορά το ακούμε. Επιβεβαίνω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Φασαρία, τον βγάλανε έξω. Ένα λεπτό. Του μίλησαν ας πούμε κάπως. Ακούστε λοιπόν. Ναι. Πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνεται στον ακραίο βαθμό το ότι η αστυνομία στον συνεργάτη σας δημοσιογράφο περιέγραψε γεγονότα τα οποία κανείς δεν πρέπει να γνωρίζει. Η αστυνομία δηλαδή, δεν είναι τώρα, κοσοπούλα της γειτονιάς. Έχει θεσμικό ρόλο. Πρώτον θέμα. Δεν, αυτά που περιέγραψε. Δηλαδή τώρα αυτά, τι λέτε, θα με αφήσετε δεν να μιλήσω, κυρία Σκορδά. Να τελειώσω, μα αν λέτε θέλετε την τοποθέτησή μου, ναι, αν δεν θέλετε ωραία, την παρουσία μου. Όχι, θα αποχωρήσω γιατί έχω σοβαρά τώρα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε με. Όταν λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ ότι πολύ, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε με λοιπόν για να τελειώνουμε. Αν θέλετε να συντηρήσετε. Γιατί τι με απειλείτε ότι θα φύγετε, κύριε Κούγια, επειδή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η συζήτησή μα επί ασκετή ώρα, εγώ δεν θέλω. Ακούστε λοιπόν την απάντησή μου. Επιβεβαιώνεται στο ακραίο βαθμό αυτά που σα είπα. Ο κ. Φαγκανάκη ήταν απόλυτα ευγενή, ήταν απόλυτα συνεργάσιμο, όμω ένα αστυνομικό χωρί κανένα λόγο. Τον κατέβασε με το ζόρι κάτω από το αυτοκίνητο, λες και να τα κακοποιώσει, ενώ γνώριζαν ποιος είναι. Είχαν δει και τα έγγραφα τα οποία επιβεβαίωναν τη δυνατότητά του να κυκλοφορεί εκτός ωραρίου, λόγω του lockdown. Και ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος και έπρεπε να φύγει, ένας συγκεκριμένος από αυτούς τους αστυνομικούς, με εντελώς ανάγωγο τρόπο, του είπε κατέβα κάτω και αμέσως πήγε κατευθείαν σε αυτή την τσάντα. Όπου αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί εμείς έχουμε απαντήσεις για όλα σε την υπόθεση αυτή. Και λες και ήταν στοχευμένη ενέργεια, λες και γνώριζε εκ προημίου τι θα βρει. Ενώ ο κ. Σαγκανάκης αν γνώριζε ότι υπάρχει μέσα για την οπλοφορία και την οπλοκατοχή, δεν έχω να πούμε τίποτα. Καλά κάνανε και την, σαν πράξη την πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Νότης Φακιανάκης δεν πρέπει να τιμωρηθεί για την πράξη της οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοκατοχής. Αλλά για το θέμα των ναρκωτικών, ο κ. Φακιανάκης θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή, γιατί αν γνώριζε ότι υπήρχαν αυτά τα ναρκωτικά σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκίνητου, να σταματήσει 15 μέτρα πιο κάτω, να κάνει έτσι σε αυτό το φακελάκι, να το αδειάσει και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Εδώ φαίνεται όμως ότι κάποιος κάτι γνώριζε στην προκειμένη περίπτωση. Και επειδή έχουμε απαντήσεις, γιατί όπως θα έχετε δει και στην αρχή η αστυνομία διέδωσε ότι δήθεν ο κ. Φακιανάκης παραδέχθηκε ότι είναι δική του αυτή η ποσότητα, παραδέχθηκε ότι την είχε για δική του χρήση, κάτι που είναι εντελώς ψευδές. Θα σας δώσω, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει ο κ. Φακιανάκης την κατασκευή που έχει γίνει. Έχω πάρει αντίγραφα της δικογραφίας. Από έχει ποιον ακριβώς ο κ. Φακιανάκης. Μα εδώ στην αρχή, να σας ορίστε. Πω κάτι. Ωραία, να σας πω λίγο κάτι. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Σε όλους δεν πρέπει να μπαίνουν χειροπέδες. Οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει κύριε οτιδήποτε. Κύριε Κούγια, σαν ο κ. Φακιανάκης 17 χρόνια. Να είμαι τελειώσω εγώ την τοποθέτησή μου, κυρία. Είμαι μια απλή πολίτη και με βρίσκω στην κατάσταση. Νομίζω ότι η κυρία Σκορδά δεν θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέλει να κάνει και μια επίδειξη ξυπνάδας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω σε αυτό που σας λέω. Ξαναλέω και πάλι. Ρωτάω κάτι πολύ απλό. Ευθέως. Αν θέλετε την παρουσία μου στην εκπομπή σας.
Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Κύριε Κούγια, ο κύριος Βαγκανάκης 17 χρόνια παίρνει άδεια οπλοφορίας. Για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί ποτέ, μετά από 17 χρόνια αρνούνται την ανανέωση της αδείας του. Και πάλι επανήλθε τις προηγούμενες μέρες με τον ίδιο τρόπο, ενώ λοιπόν τον θεωρούσαν ικανό και ενώ τον θεωρούσαν ως πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί με μια άδεια οπλοφορίας επί 17 χρόνια, για διευκρίνηση τους λόγους δεν ανανεώνουν την άδειά του. Και ξαφνικά γίνεται και αυτός ο έλεγχος. Ωραία. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που 17 χρόνια δεν έχει κάνει χρήση αυτού του όπλου πουθενά. Τελείωσα την παρουσίαση τη. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε όταν θα γίνει. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Κύριε Κούγια, μη τυχόν και φύγετε, θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Είναι δυνατόν. Αποχώρησε ο κύριος Κούγιας, δεν ήθελε να δώσει περαιτέρω συνέπεια. Μα είπε αυτά που ήθελε και δεν άφησε να ρωτήσουμε. Αγόρευσε. Ωραία, θέλω να πάω διαφημίσεις.